Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι θετικό το ότι, και το κρίνω πολύ θετικό το ότι διαδέχουμε στο βήμα τον κύριο Καρανασόπουλο, αλλά ιδιαίτερα και μετά την ανταλλαγή μηνυμάτων με τον Υπουργό Οικονομικών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός που συζητάμε είναι ο πρώτος που φέρνει η κυβέρνησή μας. Ως τέτοιος αποτυπώνει πρώτον τις πολιτικές μας επιλογές για τον επόμενο χρόνο, ταυτόχρονα όμως αντικατοπτρίζει και τη στρατηγική της κυβέρνησής μας, της κυβέρνησης αριστεράς, η οποία κινείται αυτή η στρατηγική στον αντίποδα μιας λυσαλέας προσπάθειας να μην αλλάξει τίποτα στον τόπο μας, κυρίως να μην αφαιρεθούν τα σκανδαλώδη προνόμια της διαπλοκής. Οι σχεδιασμοί τους θα αποτύχουν παταγωδώς, γιατί ο ελληνικός λαός θέλει ακριβώς το αντίθετο, να αλλάξουν τα κακώς κείμενα, γι' αυτό μας έδωσε 2 φορές εντολή διακυβέρνησης. Αυτό ακριβώς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε. Δηλαδή, την αλλαγή των πάντων στην Ελλάδα. Γι' αυτό και προωθούμε μια σαρωτική δέσμη ριζικών αλλαγών και δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που στόχο έχουν, αφού διορθώσουμε τα κακώς κείμενα που όλα αυτά τα χρόνια δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα, να απελευθερώσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας και τις υπαρκτές αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας μας. Έτσι πιστεύουμε ότι τιμάμε τη λαϊκή εντολή. Σε σχέση με αυτές τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις είναι ανάγκη να τονίσουμε ότι ο χρονικός ορίζοντας της στρατηγικής και της κυβερνητικής πολιτικής μας δεν είναι βραχυχρόνιος. Υπερβαίνει ακόμα και τον κυβερνητικό ορίζοντα της τετραετίας. Ταυτόχρονα προγραμματίζουμε και τα αναγκαία άμεσα βραχυπρόθεσμα μέτρα προς όφελος των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Η κεντρική στόχη της στρατηγικής μας μέσα από αυτό τον προϋπολογισμό είναι να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο κοινωνικής προστασίας και το κάνουμε για τα θύματα της κρίσης και ταυτόχρονα να χτίζουμε ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Ο δεύτερος στόχος είναι να επαναφέρουμε την οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά, διασφαλίζοντας παράλληλα συνθήκες μακροπρόθεσμα βιώσιμης ανάπτυξης. Γιατί εγώ και εμείς δεν ξέρουμε άλλο τρόπο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το εκρηκτικό πρόβλημα που έχει η χώρα μας, το πρόβλημα των 1,5 εκατομμυρίων ανέργων. Και τρίτο στόχος είναι να αλλάξουμε εκ βάθρων το κράτος και κυρίως τη δημόσια διοίκηση στην κατεύθυνση της περισσότερης δημοκρατίας και της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. Το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο της στρατηγικής μας στηρίζεται στην συνειδητή επιλογή για μια ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στα πλαίσια της οποίας θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και όχι τα συμφέροντα της ολιγαρχίας, του πλούτου και της διαπλοκής, όπως έκαναν οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεχής μάχη για να διευρύνεται διαρκώς τα περιθώρια άσκησης μιας αριστερής πολιτικής κομβικής σημασίας είναι η προσπάθεια να κερδίζουμε συνεχώς έβραφος στη διαπραγμάτευση υπέρ των θέσεών μας, είτε αυτή αφορά τα ανοιχτά ζητήματα, είτε τον τρόπο εφαρμογής όσων έχουν συμφωνηθεί. Η γρήγορη και επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος, ώστε να ανακτήσουμε μία ώρα αρχίτερα το δημοσιονομικό και γενικότερα οικονομικό έλεγχο και να αφαιρέσουμε τη δυνατότητα εκβιασμού και την επιτροπία.
Τέλος, ευρωπαϊκές και διεθνείς συμμαχίες, οι οποίες είναι απαραίτητες και με κυβερνήσεις και με πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, προκειμένου να συμβάλλουμε στη μετατόπιση προς τα αριστερά της πολιτικής, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει όμως, κυρίες και κύριοι, αριστερή πολιτική? Εδώ χρειάζεται να είμαστε ξεκάθαροι. Αριστερή πολιτική στις σημερινές συνθήκες σημαίνει αύξηση του μεριδίου της εργασίας στον εθνικό πλούτο. Πώς θα επιτευχθεί αυτό στην παρούσα συγκυρία όπου ο σχετισμός της δύναμης είναι δυσμενής? Η απάντηση κατά τη γνώμη μου είναι μία και μοναδική. Με την πολυεπίπεδη προσπάθεια για ταχεία μείωση της ανεργίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε η οικονομία να ανακάμψει το ταχύτερο. Να αρχίσουν να γίνονται σημαντικές επενδύσεις και ο κόσμος να αρχίσει να ξαναβρίσκει δουλειά. Αξίζει, κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσουμε το τι πετύχαμε μέχρι σήμερα. Γιατί πραγματικά κριτικές οι οποίες ακούγονται σε αυτή την αίθουσα αλλά και εκτός αυτής της αίθουσας έχω την αίσθηση ότι δεν συνειδητοποιούν ούτε ή δεν θέλουν να αναγνωρίσουν αυτό που σε αυτές τις συνθήκες έχουμε πετύχει. Και πρώτο και κύριο το ότι αναγνωρίστηκε πραγματικά η μη βιωσιμότητα του χρέους και η ανάγκη της απομείωσής του. Και δεύτερον, το ότι πετύχαμε χαμηλότερους δημοσιονομικούς στόχους, οι οποίοι παίζουν το ρόλο τους σε σχέση με τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την πρώτη ομάδα των 49 προαπαιτουμένων της συμφωνίας και κυρίως καταφέραμε μέσα από αυτές τις συμφωνίες πραγματικό ένα όσο το δυνατόν πιο εποφελή τρόπο για την πλειοψηφία των πολιτών, ιδιαίτερα των εισοδηματικά ασθενέστερων. Ένα κρίσιμο θέμα που φαίνεται ότι δεν αναγνωρίζεται και κατά τη γνώμη μου παραποιείται είναι ότι ενώ οι δανειστές στην αρχή μιλούσαν για 15 το πολύ 20% προστασία της πρώτης κατοικίας, καταφέρουμε να την επεκτείνουμε και την επεκτείναμε στο 60%. Και έτσι είμαστε σίγουροι και να είναι σίγουροι οι πολίτες ότι κανέναν κερκυγιό δεν πρόκειται να χάσει το σπίτι του εξαιτίας της ανέχειας. Αυτό ήταν και παραμένει δέσμευση της κυβέρνησής μας. Αντικαταστήσαμε το ΦΠΑ του 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση. Υπερασπιστήκαμε με επιτυχία την ρύθμιση των 100 δόσεων. Βελτιώσαμε τη ρύθμιση για την απελευθέρωση των φαρμακείων σε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε κανένα φαρμακείο να μην υπάρχει χωρίς φαρμακοποιούς. Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι σε αυτά τα προαπαιτούμενα υπήρχαν και κάποια στοιχεία της δικής μας πολιτικής, της πολιτικής η οποία είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί για να μπορέσουμε πραγματικά να ξεφύγουμε από την κρίση η οποία μασίζει τη χώρα μας. Αυτά είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η δημιουργία ενός ενιαίου αντικειμενικού και διάφανου συστήματος δημόσιων προμηθειών, η προστασία για την εφαρμογή του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος, αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την ομαλή χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Τέλος, αναφέρθηκα πολύ, απλά το αναφέρω ότι η επιτυχής ανακεφαλοποίηση των τραπεζών δίνει τη δυνατότητα πραγματικά και στο να υπάρχουν επενδύσεις ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις οποίες επιδιώκουμε, αλλά και ταυτόχρονα να σχεδιαστεί μια πολιτική η οποία θα βγάζει τη χώρα από την συνεχή και επιδεινόμενη κρίση. Για το επόμενο διάστημα, ποιος είναι ο σχεδιασμός μας?
Ο σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες που είναι και κρίσιμος και σε αυτό ζητήθηκε διάλογος και όχι απλά συνένεση όπως αναφέρθηκε από αρκετούς ομιλητές, είναι ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση, να γίνει η διαπραγμάτευση για το χρέος και να συμφωνήσουμε για την αναδιάρθρωσή του και την απομείωσή του. Να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Να παρουσιάσουμε και να συμφωνήσουμε την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας μας και με βάση αυτή τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική αλλά και τη συμφωνία για το χρέος να επικαιροποιηθεί και τροποποιηθεί συναφώς η συμφωνία με τους εταίρους και δανειστές μας. Είναι αλήθεια ότι το επόμενο διάστημα για να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση χρειάζεται να διαπραγματευτούμε μία βιώσιμη λύση του ασφαλιστικού μακροχρόνια με στόχο καμία μείωση στις συντάξεις. Αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε. Δεύτερον, να προσδιορίσουμε το ρόλο και τη λειτουργία του νέου ταμείου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και όχι για την ιδιωτικοποίηση ή το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Και τρίτον, να αντιμετωπίσουμε τη λύση και να βρούμε λύση για τα κόκκινα δάνεια πέραν αυτών του 60% τα οποία προστατεύονται. Δώδεκα λεπτά είναι. Τελειώνω. Συνεχίστε. Και με μια ανοχή αν χρειαστεί. Ναι. Κεντρικό στόχος της κυβέρνησής μας είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους. Το είπαμε και προηγουμένως και μετά από αυτές τις διαδικασίες που προτείναμε, κατά τη γνώμη μας το κρίσιμο θέμα είναι αυτό. Και πιστεύουμε ότι και θα το πετύχουμε και θα πετύχουμε την ισχυρή απομείωσή του έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσουν να απελευθερωθούν κεφάλαια ούτως ώστε να μπούμε σε αυτό που λέμε αναπτυξιακή τροχιά και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Διότι, κυρίες και κύριοι, γιατί πολλά ακούστηκαν εδώ, πρέπει να δώσουμε τέλος στην αποεπένδυση η οποία υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια στη χώρα μας. Γνωρίζετε όλοι από το 2007 μέχρι το 2014 έχουν χαθεί από την ελληνική οικονομία επενδύσεις ύψους 30 δισεκατομμύρων ευρώ ή το 65% του συνολικού ύψους. Αν αυτό δεν ανατροπεί, κατά την εκτίμησή μας πραγματικά δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε λύση στα προβλήματα τα οποία έχει η ελληνική κοινωνία και κυρίως επανέρχομαι στο θέμα και κυρίως στο πρόβλημα της ανεργίας, στο πρόβλημα της εξεύρεσης θέσεων εργασίας που αν αυτό δεν αποκατασταθεί πραγματικά όλα τα κρίσιμα προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία δεν πρόκειται να λυθούν. Δεν μπορώ να συνεχίσω αυτά που έχω να πω, απλά θέλω να σταματήσω λέγοντας δύο κουβέντες σε σχέση με το προσφυγικό. Ακούστηκαν πάρα πολλά που έχουν σχέση με την κριτική και κάνουν κριτική στην πολιτική που έχουμε υλοποιήσει μέχρι σήμερα. Θέλω όμως να τονίσω πραγματικά ότι θέλω να τονίσω πραγματικά ότι μέσα στα αυτά τα ασφιχτικά οικονομικά πλαίσια στα οποία ζει η χώρα μας, το λιμενικό, ο στρατός, η αστυνομία, οι εθελετικές οργανώσεις, η δημόσια λειτουργή, οι αλληλέγγυοι πολίτες οργανωμένα και κατά μόνας μαζί με την ελληνική κυβέρνηση έδωσαν και δίνουν καθημερινά μία άνηση μάχη ανθρωπίνων αξιών και αλληλεγγύης. Καλό λοιπόν όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες και την αίθουσα αυτή να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια. Είναι θέμα αξιοπρέπειας, είναι θέμα πολιτισμού για την ίδια μας τη χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο Γενικός Εισηγητής κύριος Κουτσούκος από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.